Όπως προλόγησα και σας ανέφερα πριν, έχω την μεγάλη χαρά και τιμή να έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έναν άνθρωπο ο οποίος είναι με μια ζωντανή ιστορία και θρύλος στον χώρο της ιστιοπλοϊάς, κατέχοντας 8 χρυσά παγκόσμια μετάλλια, 8 πρωτιές σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και συμμετοχή όχι σε μία, όχι σε δύο, ούτε σε τρεις, σε 4 Ολυμπιάδες. Μαζί μας είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Τριγκώνης. Κύριε Τριγκώνη, καλημέρα. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εμείς σας ευχαριστούμε για την τιμή. Είστε καλά? Καλά, δόξα τω Θεώ. Μπράβο. Μια χαρά. Κωνσταντίνος Τριγκώνης, μπορούμε να μιλάμε στον ελληνικό? Βεβαίως, δεν το συζητάμε. Ένας θρύλος για την ελληνική ιστιοπλοεία. Ένας άνθρωπος ο οποίος... πόσα χρόνια ασχολείστε με την ιστιοπλοεία πραγματικά? Περίπου 41. 41 χρόνια, 41 χρόνια. Είμαι 50 χρονών αυτή τη στιγμή, ναι. Mm-hmm. 41 χρόνια περίπου. Από 9 χρονών ξεκίνησα. Από 9 χρονών, ναι. Ναι. Ποιο ήταν το πρώτο, έτσι... Τι είναι αυτό που σας παρακίνησε να ξεκινήσετε? Ήταν κάποιος φιλικό στο περιβάλλον, κάποιος που ασχολούταν? Εντάξει, όλα ήταν, είναι λίγο μυθιστορηματικό το πώς εγώ ξεκίνησα να κάνω την επιλογή, με την έννοια του ότι εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν οι επιλογές. Μιλάμε τώρα για το 1979 και γενικότερα η πρόσβαση στον αθλητισμό δεν ήταν εύκολη. Mm-hmm. Δηλαδή θα έπρεπε το οικογενειακό περιβάλλον να γνωρίζει κτλ. Αλλά εγώ είχα την τύχη να έχω έναν παππού εξαχιστίας, γιατί τους δικούς μου παππούδες δεν πρόλαβα να τους γνωρίσω, ο οποίος διατηρούσε μια ψαρόβαρκα στον ιστιοπλοϊκό όμιλο Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, κάθε καλοκαίρι πηγαίναμε διακοπές, οπότε κάποια στιγμή εγώ έκανα μια σκανταλιά, ο μπαμπάς μου με κυνηγούσε να με μαλώσει, ο παππούς μπήκε στη μέση και σαν τιμωρία έβαλε την εξής. Ζήτησε, είπα από τον πατέρα μου ότι αντί να με δείρει, για παράδειγμα, γιατί έβαλα φωτιά, τι έκανα, εκεί, θα τον πάρω εγώ στην ψαρόβαρκα να τραβάει κουπί, να τον κάνουμε κοπηλάτη. Γιατί στον ιστοπλοϊκό όμιλο είχε πολύ καλό τμήμα και ιστιοπλοείας και κοπηλασίας, ειδικά τότε κοπηλασίας. Και έτσι κάπως ξεκίνησα να πάω στον ιστιοπλοϊκό όμιλο τον Σεπτέμβριο του 1979 με τη λογική του να κάνω κοπηλασία και το παιδί να κάνει κάτι για να είναι ήρεμο, γιατί ήταν αρκετά σκανταλιάρη. Για να μην κάνεις σκανταλιές δηλαδή. Για να μην κάνω σκανταλιές, ναι. Ξεκίνησε από κάτι τέτοιο, μέσα στην απελπισία τους οι άνθρωποι, που να βγάλουν άκρη με το τέρας. Με πήγε στον όμιλο, στον ιστιοπλοϊκό όμιλο Θεσσαλονίκης, το τμήμα της κοπηλασίας ήταν κλειστό, είδα τα πανάκια, με πέταξαν μέσα και αυτό ήταν. Δηλαδή μια σκανταλιά σας οδήγησε παγκόσμιο πρωταθλητή με 4 συμμετοχές Ολυμπιακούς. Εντάξει τώρα, αυτό δεν έγινε... Ναι, ισχύει αυτό. Είναι μια πολύ ωραία ιστορία, την οποία την έχω περιγράψει. Γράφω ένα, ας πούμε, βιβλίο. Με μεγάλη μας χαρά όταν το εκδώσετε να μας ενημερώσετε. Ναι, θα πάρει πολύ καιρό. Δεν προλαβαίνω. Με όλα αυτά που κάνω δεν προλαβαίνω να ξοδεύσω πολύ χρόνο, αλλά κάποια στιγμή θα γίνει. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι η ζωή σου σε πηγαίνει από ένα σημείο και μετά. Εγώ αυτό που κατάλαβα όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι είχα μια όντως πολύ ισχυρή, έναν πολύ ισχυρό δεσμό με το νερό. Μου άρεσε και όταν αυτό με κάποιον τρόπο, πώς να το πω, εκολάφτηκε, δηλαδή βρέθηκα στο κατάλληλο σημείο την κατάλληλη στιγμή, από εκεί μετά οδήγησε τη ζωή μου, κάνοντας σιγά σιγά. Δεν ήξερα ότι θα γίνω παγκόσμιο αθλητής, δεν ήξερα ότι θα γίνω Ολυμπιονίκης, δεν ήξερα ότι θα πάω 4 Ολυμπιάδες. Uh-huh. Τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Παίζοντας μαθαίνεις. Να λύνεις και να δένεις, που λένε. Σωστό. Ναι. Σωστό. Κάπως έτσι γίνανε τα πράγματα. Μπήκατε λοιπόν από πολύ μικρός, που λένε, στα βάσανα της ιστιοπλοείας. Είστε, θεωρείτε τον εαυτό σας από τους τυχερούς ανθρώπους που μπόρεσαν και κάνανε το χόμπι τους επάγγελμα? Δεν μπορώ να το πω επάγγελμα τώρα. Ναι, καλά το λέτε. Είναι χόμπι το οποίο το αξιοποίησατε πολύ σωστά. Δηλαδή δεν νομίζω το επάγγελμα κάνει λίγο καταναγκαστικό, ενώ αυτό είναι, μπορεί να σας βιοπορίζει, αλλά θεωρώ ότι είναι χόμπι. Δηλαδή είναι ευλογημένο, είναι ευλογία. Ορίστε.
Είπαμε Νικό. Είναι κάτι το οποίο για μένα θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη ευτυχία να μπορεί ένας άνθρωπος να έχει το χόμπι του στην καθημερινότητά του. Κοιτάξτε, ναι, νιώθω ευτυχής. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν το συζητάμε. Κωνσταντίνε, αυτό που λέω, αυτό που θέλω να σε ρωτήσω εσένα είναι ότι ευτυχής θεωρώ ότι δεν είναι μόνο το κομμάτι των διακρίσεων που είναι πολύ σημαντικό. Όχι, φυσικά. Έτσι δεν είναι. Θέλω να, κατάλαβα το νόημα της ερώτησης και θα σας απαντήσω ακριβώς σε αυτό το κομμάτι. Η διακρίση είναι το αποτέλεσμα μιας προσπάθειας. Η προσπάθεια όμως συμπεριέχει πολύ περισσότερα πράγματα μέσα από το αποτέλεσμα. Δηλαδή το αποτέλεσμα δεν φτάνει για να ικανοποιηθείς. Uh-huh. Στο σύνολό σαν άνθρωπος, αυτή είναι η άποψή μου εμένα. Εγώ όταν λέω ότι είμαι ευτυχής, λέω ότι είμαι ευτυχής διότι έζησα το άθλημα στον απόλυτο ερασιτεχνισμό του, έζησα το άθλημα στον απόλυτο επαγγελματισμό του, πηγαίνοντας Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλάξαν τα πράγματα κτλ. Και αισθάνομαι πολύ τυχερός που κατάφερα να αγωνιστώ, να προσπαθήσω, να ζήσω τη ζωή μου, να φτιάξω τη ζωή μου μέσα από κάτι το οποίο, το λέω σήμερα μετά από όλη αυτή την πορεία, πραγματικά αγάπησα και με εξέφραζε. Και νομίζω ότι το σημαντικότερο μετάλλιο για μένα δεν είναι όλα αυτά που έχω απέναντι εδώ τώρα στη βιβλιοθήκη, στο σπίτι μου, γιατί το καν τα βλέπω. Ναι. Είναι ακριβώς αυτό. Έκανα αυτό που αγαπούσα. Και όπως λέει και η λαϊκή παροιμία, κάνε κάτι που αγαπάς και σου υπόσχομαι δεν θα δουλέψεις ποτέ ξανά στη ζωή σου. Είναι τεράστιο αυτό που είπατε αυτή τη στιγμή. Είναι τεράστιο. Ναι, ναι. Αυτό ήθελα να, εκεί ήθελα να καταλήξω και εγώ. Ότι... Εκεί ήθελατε να καταλήξω. Αυτό. Και νομίζω το κλείσατε πολύ όμορφα. Ναι, ναι. Θέλει πολύ χρόνο τελικά για να γίνεις παγκόσμιος πρωταθλητής. Θέλει πολύ χρόνο. Δηλαδή, επειδή είμαστε λίγο, αν και εγώ, όπως σας ανέφερα, έχω ασχοληθεί λιγάκι με την εστιοπλοεία, την απλή εστιοπλοεία, καταλαβαίνετε, αυτά ήταν τα καραβάκια που πάμε βόλα το καλοκαίρι. Εντάξει, όλοι από κάπου ξεκινάνε, μην το υποτιμάτε. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Εγώ μπορώ να έρθω να κάνω την εστιοπλοεία μου. Μπορεί οποιοσδήποτε να έρθει να κάνει την ιστιοπλοεία του έρασε τεχνικά, αρκεί να του αρέσει το νερό. Τι χρόνος απαιτείται για να κάνω το χόμπι μου? Ελάχιστος. Δηλαδή περίπου? Δηλαδή από 1-2 ώρες. Μέχρι όσο θέλεις. Δεν υπάρχει περιορισμός. Η ιστιοπλοεία είναι ένα άθλημα το οποίο... Καταρχήν, ας πούμε το εξής, είναι ένα άθλημα το οποίο μπορείς να το κάνεις από την ηλικία των 5 ετών μέχρι την ηλικία των 95 ετών. Των 95. Mm-hmm. Εντάξει, προσέξτε το 95. Το 5 αφήστε το στην άκρη. Το 95, γιατί εδώ στην Ελλάδα νομίζουμε ότι έχουμε βγει στη σύνταξη στα 40 μας. Λοιπόν, είναι ένα άθλημα το οποίο είναι πολυσχηδές και σου βάζει συνέχεια. Δηλαδή, δεν είναι το ίδιο. Έχει να κάνει με υλικά πράγματα τα οποία συνέχεια εξελίσσονται, μεταλλάσσονται, αλλάζουν. Και ανάλογα με τα τεχνολογικά δεδομένα, το βλέπετε και στη ζωή σας, εξελίσσεται και αυτό ταυτόχρονα. Άρα δεν είναι βαρετό. Δεν είναι ένα απλό παιχνίδι. Είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται. Είναι μια διαδικασία. Και είναι κάθε μέρα διαφορετικό γιατί έχεις να κάνεις με καιρικά φαινόμενα. Με καιρικές συνθήκες. Μπράβο. Πάρα πολύ σωστά το λέτε. Το κάνεις σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι ασταθές. Ναι. Μεταβλητό, συνέχεια. Και αυτό δίνει πάρα πολλά στο άτομο. Ναι, ακούγεται λίγο αβέβαιο, λίγο ανασφαλές, αλλά όταν αρχίζεις και κατανοείς τη βάση του αθλήματος και πώς λειτουργεί, τότε κατανοείς πραγματικά τι σου δίνει στη ζωή σου. Γιατί σε κάνει πιο προσαρμοστικό, σε κάνει πιο ανοιχτό στο να βλέπεις πράγματα. Τι εξοπλισμό χρειάζεται πραγματικά, ας πούμε. Λέω αύριο, εγώ θέλω ένας φίλος μας ακούει τώρα, θέλει αύριο να ξεκινήσει. Τι χρειάζεται για να ξεκινήσει την ιστοπλοεία και βασικά... Αν μιλάμε για την άνοιξη αυτή τη στιγμή τώρα που είναι άνοιξη, μια αντιτσεράδα, ένα καλό αντιανεμικό να μην βρέχεται και να πάει σε μια σχολή και να πληρώσει, ξέρω εγώ, 300 ευρώ για 2 μήνες και να μάθει τα βασικά, ξέρω εγώ, ενός της ιστοπλοείας στην ανοιχτή θάλασσα ή οτιδήποτε άλλο. Από εκεί και πέρα, το κόστος για να συμμετάσχουν παιδιά ή οτιδήποτε είναι εξευτελιστικό. Δηλαδή, αν σκεφτείτε ότι
μπορείς με 30 και 40 ευρώ να πληρώνεις μηνιαία συνδρομή για να κάνει το παιδί σου στιοπλοεία. Και τι απαιτεί αυτό, δηλαδή στιοπλοεία απαιτεί σκάφος, πανί, εξοπλισμό, όλα αυτά στα παρέχει Όμιλος. Πολύ καλά κάνετε. Δηλαδή, γι' αυτό, αυτά... γι' αυτό θέλω να τα πείτε, ναι, για να ακούσει ο κόσμος να έρθει κοντά, ναι, σε αυτό το άθλημα. Και ο κόσμος νομίζει ότι θα πάει να κάνει, ξέρω εγώ, στιοπλοεία με τον βασιλιά. Θα μας πλακώσετε κιόλας με τον βασιλιά, είμαι, δεν ξέρω εγώ. Ναι. Λοιπόν, και θα πρέπει να πληρώνει χιλιάδες ευρώ ή δεν ξέρω εγώ τι. Όχι. Η στιοπλοεία σαν άθλημα και σαν αναψυχή είναι το φθηνότερο άθλημα που υπάρχει για αυτά που προσφέρει. Έτσι. Επειδή έχω κάνει ιστιοπλοεία και το γνωρίζω, μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτό, ότι και εγώ ήμουν στην αρχή πριν πάω διστακτικός, βέβαια έχουν περάσει πολλά χρόνια, ήμουν πολύ καλός στο τριμάρισμα και στα Μαλλινά και στην πορεία. Μπράβο, δεν μπορούσα τα υπόλοιπα όμως, Κωνσταντίνε, ήμουν λίγο με κόμπους, με τέτοια δεν το είχα. Εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο, ξέρεις, επειδή η ιστιοπλοεία μπορεί να είναι και ατομικό και ομαδικό άθλημα. Ο καθής το είδος του. Δεν είναι ανάγκη όλοι να κάνουμε το ίδιο πράγμα. Σε ένα ειδικά σκάφσαν της θάλασσας που μπαίνουν, αυτό... ξέρω εγώ, 5, 7, 8, 10 άτομα. Μπράβο. Βοήθησε εκεί... μας. Βοήθησε πράγματα... μας λίγο. Ναι, στις κατηγορίες. Ναι. Τα πράγματα διαφοροποιούνται. Στις κατηγορίες λίγο. Χιλιάδες. Δηλαδή, ακούει ο κόσμος, καταμαράν, F18, υπάρχουν πάρα πολλές κατηγορίες. Απλά για να το καταλάβουμε, οι τρεις κατηγορίες που μπορούμε να τους χωρίσουμε, ας πούμε, είναι η ιστιοπλοεία, αυτό που έχουμε στο μυαλό μας οι περισσότεροι, σαν ένα καράβι μεγάλο με πανιά, τζένουα, τα πανιά που έχει, ούτως, να μην τα λέμε τα ονόματα τώρα, δεν χρειάζεται. Ναι. Και υπάρχουν από εκεί και πέρα τα πιο μικρά, τα οποία είναι ή μονά ή διπλά. Ναι, έχουμε μονοθέσια, διθέσια, τριθέσια, τετραθέσια, πενταθέσια, μέχρι 20θέσια σκάφη. Εννοείται ότι όσο αυξάνονται οι θέσεις, αυξάνει το μέγεθος του σκάφους. Πάμε τώρα όμως να κάνουμε έναν απλό διαχωρισμό. Μπράβο. Για να μπορέσει ο κόσμος να καταλάβει, γιατί οι κατηγορίες στην στιγμή είναι χιλιάδες. Δεν είναι μία, εκατοντάδες, ναι. Να υπερβάλλω. Λοιπόν, έχουμε τις ολυμπιακές κατηγορίες, οι οποίες είναι συγκεκριμένες, είναι 10. Είναι το windsurf, το laser, το fin, μονοθέσια, διθέσια, σκάφη, το 49er high performance dinghy, το NACRA 17 foiling mix, άντρας, γυναίκα μαζί, καταμαράν. Λοιπόν, έχουμε τις κατηγορίες ανοιχτής θάλασσας, όπου εκεί τα σκάφη διαφοροποιούνται σε μέγεθος και ιστιοφορία και αναλόγως αγωνίζονται με διάφορα πιστοποιητικά τα οποία βγαίνουν κατά μέτρησης. Αυτά είναι τα δύο βασικά πράγματα που υπάρχουν. Από εκεί και πέρα, οι ολυμπιακές κατηγορίες, κυρίως στην Ελλάδα, τροφοδοτούνται από μη ολυμπιακές κατηγορίες, όπως είναι, θα πω δύο, τα δύο πιο σύνηθοι που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, το Optimist και το 420, ναι, στην Ελλάδα. Όπου Optimist είναι ένα σκαφάκι το οποίο μπορεί να αγωνίζεται, να ξεκινήσει κάποιος να κάνει στιοπλοεία και να αγωνίζεται μέχρι τα 15 του χρόνια και από εκεί και μετά θα πρέπει να μεταπηδήσει σε κάποια άλλη κατηγορία, είτε Ολυμπιακή είτε μη. Στη δική μας περίπτωση που εμείς προσπαθούμε, αγωνιζόμαστε με καταμαράν και προσπαθούμε να βάλουμε τον κόσμο στο καταμαράν μέσα, χρησιμοποιούμε ως προθάλαμο το Φόρμουλα 18, έτσι ώστε να μπούμε στο Ολυμπιακό καταμαράν αργότερα, να βάλουμε αθλητές στο Ολυμπιακό καταμαράν αργότερα. Οπότε αυτό που θα έλεγα είναι ότι έχουμε ολυμπιακές κατηγορίες, έχουμε τις κατηγορίες της ανοιχτής θάλασσας που απαιτούν μεγαλύτερες ομάδες και έχουμε τις υποκατηγορίες οι οποίες τροφοδοτούν με αθλητές ουσιαστικά τις ολυμπιακές κατηγορίες, που είναι ο προθάλαμος. Να πω ότι οι κατηγορίες οι οποίες δεν είναι ολυμπιακές, είναι και πιο δημοφιλείς. Που δεν είναι ολυμπιακές, Ναι, που δεν είναι ολυμπιακές, είναι και πιο δημοφιλείς, αρκετές. Αυτό για ποιο λόγο το γίνεται, λέτε. Γιατί δεν υπάρχει, γιατί εκεί υπάρχει μεγαλύτερο εύρος κοινού. Δηλαδή, οι αθλητές οι οποίοι θα μπουν να κάνουν μια ολυμπιακή καμπάνια, θα μπουν σε ένα πολύ στενό κύκλο. Και πολύ συγκεκριμένο κύκλο δουλειάς. Αυτό προϋποθέτει, αφήνεις σχολεία, αφήνεις δουλειές, αφήνεις πάρα πολλά πράγματα. Σωστά. Και αφοσιώνεις αυτό. Υπάρχει όμως πάρα πολύ κόσμος ο οποίος έκανε στην πλοία στο παρελθόν και διαθέτει 3 με 4 μήνες το χρόνο για να κάνει, ας πούμε, το φαν του, τη διασκέδασή του, να κάνει αθλητισμό. Καλή ώρα πώς γίνεται εσείς και τρέχετε ή κάνετε ένα ποδήλατο ή
κάνετε κάτι έξω. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό το δικό του χόμπι είναι να συνεχίσει να αγωνίζεται σε κάποιους αγώνες, αλλά όχι σαν ερασιτέχνης παύλα επαγγελματίας, ολυμπιοτρέχτης. Ναι, ναι, ναι. Και εδώ στην Ελλάδα, ναι. Λοιπόν, οπότε εκεί υπάρχει πολύ περισσότερη συμμετοχή. Για να δώσω ένα παράδειγμα, τάξη μεγέθους, ας πούμε. Μπορεί σε ένα ολυμπιακό αγώνισμα, σε μια ολυμπιακή κατηγορία, σε ένα τουρνουά να μαζέψουμε, ξέρω εγώ, 40 και 50 συμμετοχές. Ναι. Παγκόσμιο πρωτάθλημα, και μπορεί, ξέρω εγώ, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Φόρμουλα 18 να μαζέψουμε 250 σκάφη. Μελά, τα νούμερα είναι πολύ μεγάλα. Τεράστια. Και να μην φτάνει, ξέρω εγώ, η παραλία της Αρετζής να τα βάλουμε όλα. Ο κόσμος, η στιπλέα γενικότερα στο εξωτερικό είναι πάρα πολύ δημοφιλής και ο κόσμος συμμετέχει κατά σειρών, γιατί αυτό που προείπα πριν, αντιλαμβάνεται ποιο είναι το όφελος, τι του δίνει στη ζωή του. Κωνσταντίνε, εδώ πέρα έχουμε θάλασσα, έχουμε επιτυχίες, δηλαδή έχουμε πολλά παγκόσμια, έχουμε ευρωπαϊκά, έχουμε, δηλαδή ότι έχει σχέση με νερό, δηλαδή πόλο 15 φορές έχει πάει σε Ολυμπιακούς, ναι. Έχουμε, οι ομάδες μας πάνε καλά στην Ευρώπη. Γιατί δεν υπάρχει μεγάλη έτσι, προσχόληση, θα έλεγα, των νέων παιδιών προς αυτό, λόγω της έλλειψης προβολής ίσως, λόγω της έλλειψης οικονομικών απολαβών. Τι πιστεύεις εσύ? Οικονομικών απολαβών, σε ποιο επίπεδο? Να το πούμε λίγο. Ότι, ξέρεις τι, ένας που ξεκινάει το παιδί θέλει να το κάνει ποδοσφαιριστή, γιατί όλοι οι γονείς δυστυχώς έχουμε στο μυαλό μας ότι αύριο θα βγάλουμε το Λιονέλ Μέση. Μπράβο, μ' άρεσε αυτό που είπες. Ναι, πολύ μ' άρεσε αυτό που είπες. Και σου λέει, και μείνες αυτό. Αυτό, οκ, okay, για πες μου λίγο. Γιατί έχουμε τόσες πολλές επιτυχίες? Λοιπόν, γιατί η Ελλάδα είναι πασίγνωστη για τους κερδισμένους παγκόσμιους τίτλους σε οτιδήποτε αφορά το νερό, δεν μιλάω μόνο για ιστιοπλοεία. Έχουμε παράδοση, έχουμε τεράστια παράδοση. Καταρχήν να πω το εξής. 11.500 χιλιόμετρα παραλίες. Ναι. Δηλαδή είμαστε άρρηκτα συνδεδεμένοι με το νερό. Ναυτική παράδοση ασύλληπτη. Είναι κάτι το οποίο μας ταιριάζει. Είναι το περιβάλλον μας. Mm-hmm. Είναι ένα στοιχείο του περιβάλλοντός μας. Πάει. Τελεία. Αυτό είναι δεδομένο. Πάμε στο δεύτερο. Συνθήκες καιρικές. Να κάνεις τεπλέα σχεδόν 360 μέρες το χρόνο. Σωστά. Ναι. Δεύτερο σημαντικό. Άρα δεν χρειαζόμαστε γήπεδα. Γεμάτη γήπεδα είμαστε. Στην προκειμένη περίπτωση δεν χρειάζεται του πισίνες να χτίσουμε. Ναι, σωστά. Ούτε γήπεδα. Ναι, μπράβο. Χωρίς κόστος για το κράτος το ίδιος. Ακριβώς. Όμιλοι υπάρχουν αρκετοί, ως πολύ θα έλεγα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι το πρόβλημα είναι καθαρά, όπως ακριβώς το είπες, νοοτροπίας. Τι θέλουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα? Θέλουμε να βγάλουμε το Μέση. Ποιος θα φέρει τα εκατομμύρια ή δεν ξέρω εγώ τι. Πρέπει να κατανοήσουμε πλήρως κάτι. Δεν θα γίνουμε όλοι πρωταθλητές, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Πρωταθλητής είναι ένας. Ολυμπιονίκης είναι ένας. Αυτός που θα πάρει το χρυσό μετάλλιο είναι ένας. Δεν είναι 100 και 200 και 300 και 400. Άρα αυτό από μόνο του δείχνει και το ποσοστό των ανθρώπων που έχουν την δυνατότητα να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο. Από εκεί πέρα όμως πρέπει να κατανοήσουμε το δεύτερο πιο σημαντικό πράγμα. Τι βάζει ο αθλητισμός στη ζωή μας? Ο αθλητισμός στη ζωή μας είναι ένα όφελος. Είναι ένα όφελος. Όταν εμείς ξεκινάμε από την αρχή και λέμε ότι το παιδί μας θέλουμε να γίνει Μέση ή Ρονάλντο ή οτιδήποτε, αμέσως περιορίζουμε το εύρος της δραστηριότητας. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω? Ναι. Πολύ σωστά. Λοιπόν, βάζουμε ένα καλούπι, όπου αυτό το καλούπι πολύ πιθανότατα, και να μπορεί το παιδί να γίνει Μέση, δεν θα γίνει, δεν θα αντέξει. Η πίεση που ασκούμε γενικότερα στα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία, για να πετύχουν, είτε με το σχολείο, για να πετύχουν είτε με το ένα είτε με το άλλο, εξαϊλώνει στην κυριολεξία όλη αυτή την αξία του αθλητισμού και της ασχολίας με οτιδήποτε. Στη συγκεκριμένη συζήτηση το θέμα είναι η ιστιοπλοεία και ο αθλητισμός γενικότερα. Εγώ θα σας το πω με οτιδήποτε. Γιατί δημιουργεί ένα, πρώτα απ' όλα δημιουργεί, το άτομο δεν προσλαμβάνει, δεν αντιλαμβάνεται το εύρος του ωφέλους που έχει, όχι μόνο σαν επιτυχία, όχι σαν νίκη ή σαν διοπορισμό ή σαν επάγγελμα όπως θα εξελιχθεί στη συνέχεια, για τον εαυτό του, για την υγεία του.
για το μυαλό του, για την ψυχική του ισορροπία. Είναι τεράστια τα ωφέλη. Είναι τεράστια τα ωφέλη και τη σωματική, αλλά ναι, κυρίως τη ψυχική ηρεμία που προσφέρει ένα οτιδήποτε έχει να κάνει με θάλασσα. Ναι, αν μου επιτρέπεις, δίνω να σου πω τούτο. Είμαι προπονητής στην Ολυμπιακή Ομάδα της Ολλανδίας. Full time job. Ιστιοπλοεία είναι. Ναι. Εντάξει. Okay. Έχει ψυχολογική φθορά. Είσαι συνέχεια, ασχολείσαι, κοιμήσαι για τους αθλητές. Είσαι 24 ώρες, 24 ώρες, 7 μέρες. Πίεση, άγχος, ναι. Ναι, πίεση, άγχος κτλ. Σε αυτό το επίπεδο ήταν πια... Ναι, μιλάμε για αυτό το επίπεδο που βρίσκεσαι τώρα εσύ που είσαι προπονητής, ναι, της ομάδας. Ναι, ο στόχος είναι μετάλλιο, τέλος. Ναι. Εκεί υπάρχει πίεση. Λοιπόν, εγώ όταν θέλω να αποφορτιστώ, ξέρεις τι παρά και κάνω. Για πες. Παίρνω το σκαφάκι μου και κάνω στην επιλογία. Δηλαδή το χόμπι σου είναι η στεοπλοεία. Ακριβώς. Αυτή είναι η χαρά μου. Ναι. Αυτή είναι η χαρά μου. Να πάρω ένα σκαφάκι να μπω στη θάλασσα, να ασχοληθώ με το πανάκι μου, να ξεφύγει το μυαλό μου, ξέρω εγώ, από τα διαδικαστικά, από τα προπονητικά, από τα επαγγελματικά. Ναι, έκανα το χόμπι μου επάγγελμα και διαπορίζομαι από αυτό. Αλλά πάλι, αυτό θέλω να σας πω. Μέσα στο μυαλό μου έχω το ότι αυτό είναι το happy μου που με κάνει happy. Που με ευχαριστεί. Δεν ξέρω να κατάλαβες. Κατάλαβα πάρα πολύ καλά. Είναι το χάπι που σε με κάνει... Δεν σε διακόπτω γιατί το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λες. Και... Ναι. Είναι γι' αυτό σου λέω ότι είναι τεράστιο αυτό που καταφέρεις. Οπότε σαν άνθρωπος, αυτό βασικά, που θέλω να πω στον περισσότερο κόσμο είναι το εξής. Δεν έχει σημασία αν θα κάνετε στην ευλογία, αν τα παιδιά σας ή εσείς θα κάνετε στην ευλογία ή θα κάνετε τρέξιμο ή θα κάνετε ποδήλατο ή θα κάνετε οτιδήποτε άλλο. Βγείτε και έξω και κάντε, κινηθείτε και κάντε κάτι. Και μην εξαναγκάζετε τους ανθρώπους και τα παιδιά, τους βάζετε όρια, δηλαδή πρέπει να κερδίσεις, πρέπει να είσαι καλύτερος μαθητής, πρέπει να είσαι αυτό, πρέπει να είσαι εκείνο. Τα παιδιά θα βρουν το δρόμο τους, θα βρουν τα όρια τους, θα τα ανακαλύψουν από μόνα τους. Δεν χρειάζονται εμάς να τους τα πούμε αυτά τα πράγματα. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τους διδάξουμε μέσα από την εμπειρία μας και να τους δείξουμε το δρόμο έτσι ώστε να αρχίσουν να περπατάνε τον δικό τους δρόμο. Όποιος και αν είναι αυτός, αν είναι του πρωταθλητισμού, αν είναι του αθλητισμού, αν είναι πανεπιστήμιο, μόρφωση, εκπαίδευση, whatever, όποια διαδρομή και αν επιλέξουν. Αυτό έχω καταλάβει. Πολύ σωστό, πολύ ωραία τα λες και σε ευχαριστούμε γιατί δεν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει την εμπειρία και τη γνώση σε πολύ υψηλό επίπεδο και είναι πολύ καλό να σε ακούμε να τα λες αυτά. Πραγματικά. Πιστεύω ότι ο ένας λόγος αυτή τη στιγμή δεν ασχολείται πολλοί κόσμος με το άθλημα. Ασχολείται αρκετός κόσμος με το άθλημα, το δικό μας. Έχουμε επιτυχίες, πάρα πολλές. Αλλά πιστεύω ότι πάρα πολύ λίγος κόσμος μπορεί να καταλάβει τι του προσδίδει το συγκεκριμένο, η ενασχόληση με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι όλη η οικονομική κρίση και όλη αυτή βοήθησε γενικά στον κόσμο, έτσι ώστε ο κόσμος να γυρίσει προς τη θάλασσα και να αρχίσει να βλέπει. Βοήθησε, Κωνσταντίνε. Βοήθησε, ναι, Κωνσταντίνε. Βοήθησε. Γύρισε, δηλαδή, ήρθε κόσμος αρκετός, δηλαδή. Ήρθε κόσμος αρκετός, γιατί στη θάλασσα μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα, επειδή έχεις πολλές επιλογές. Κινηνοικοποιείσαι, βλέπεις άλλους ανθρώπους, μοιράζεις τα προβλήματά σου, μιλάς, χαλαρώνεις, κάνεις τη πλοία, είναι ένα ανοιχτό περιβάλλον. Έχει πολλά θετικά. Έχει πάρα πολλά θετικά. Πάρα πολλά θετικά. Είσαι και μόνος, είσαι και με παρέα. Τώρα, Κωνσταντίνε, με τις συνθήκες αυτό εδώ και ένα χρόνο με τον κορονοϊό, τι γίνεται, τι ισχύει στην ιστοπλοεία, γίνεται κανονικά η προπονήση, δηλαδή ένα-δύο άτομα φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει θέμα, έτσι δεν είναι σαν το τένις. Όχι, κανένα θέμα δεν υπάρχει. Εντάξει, τώρα υπάρχει και μια σχετική εμπειρία, οπότε και το κράτος άρχισε να κινείται πιο... Στην αρχή δεν υπήρχε γνώση. Πολλοί κόσμος γκρίνιαζε κιόλας γιατί και αυτό και εκείνο και το ένα και το άλλο. Τώρα όμως που υπάρχει περισσότερη γνώση της κατάστασης και το πώς και τι, αυτή τη στιγμή εμείς κάνουμε κανονικά προπονήσεις με όλα τα μέτρα φυσικά και τους περιορισμούς που χρειάζονται και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είμαστε, δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμή δεν έχει συμβεί κάτι στο χώρο μας.
Και όλα πηγαίνουν κανονικά, δεν έχουμε κάποιο θέμα. Απλά για να καταλάβει ξανά ο κόσμος ότι η ιστιοπλέοντος δεν είναι ένα άθλημα το οποίο είναι τόσο ακριβό. Το να πας τα παιδιά σου είναι ένα μικρό κόστος. Μπορεί να έχει λιγότερο κόστος και ακόμα και μια δραστηριότητα που... Θα σας πω πάρα πολύ απλά, αν με επιτρέπετε να σας πω με αριθμούς. Ναι. Η κόρη μου έκανε ενόργα γυμναστική και στήχιζε 70 ευρώ το μήνα. Ναι. Κάνεις ιστιοπλέον με 50 ναι. και έχεις σκάφος, πανί, φουσκωτό, προπονητή, βενζίνες που καίει το φουσκωτό, δηλαδή με πολύ μεγαλύτερα κόστη. Δηλαδή πληρώνεις 50 ευρώ για ένα κόστος που είναι πολύ μεγάλο. Αυτό που σου δίνει πίσω γι' αυτό είναι ρωτάω, πολύ περισσότερο. Γι' αυτό σε ρωτάω συνέχεια. Ναι. Θέλω ο κόσμος να τα ακούσει από έναν άνθρωπο που είναι του χώρου και ξέρει τι γίνεται, ότι δεν είναι τεράστιο το κόστος και ότι τα παιδιά, είπαμε ότι από 5-6 χρονών μπορούν να ξεκινήσουν κανονικότατα και βεβαίως να κοινωνικοποιούνται. Και είναι τρομερό το όφελος της ενασχόλησης με τη θάλασσα. Εδώ ήδη φαντάζομαι όλοι οι ακροατές και εγώ, φαντάζομαι ο περισσότερος κόσμος, όταν βρισκόμαστε και έχουμε απέναντι τη θάλασσα και την βλέπουμε, ηρεμούμε. Φανταστείτε να είσαι πάνω της και να σε φυσάει αυτός ο αέρας ενώ σε τραβάει το πανί, ας πούμε. Επέτρεψέ μου να το πω με μία φράση. Παρακαλώ. Καπετάνιος του σκάφου σου, καπετάνιος της ζωής σου. Νομίζω τα είπες όλα. Ακριβώς. Αυτό σου δίνει ιστιοπλοεία. Καπετάνιος του σκάφου σου, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, κυρίαρχος του σκάφου σου, κυρίαρχος της ζωής σου. Κωνσταντίνα, αυτό σου δίνει ιστιοπλοεία. Τώρα τι κάνεις εσύ, είσαι προπονητής της Ολυμπιακής, της ομάδας, συγγνώμη, της ομάδας της Ολλανδίας, κατεβαίνεις σε αγώνες, τι κάνεις. Θα σου πω τώρα ακριβώς, γιατί έχω μια αρκετά πολυσχηδή για πολυσχηδή δραστηριότητα, η οποία λίγο με τον κορονοϊό, να πω την αλήθεια, ο κορονοϊός, να το πω λίγο λαϊκά, μου έκατσε καλά από πλευράς χρόνου, δηλαδή ηρέμησα λιγάκι, γιατί δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να συνεχίσω αυτούς τους ρυθμούς σε τέτοιο βαθμό, σε για αρκετό καιρό. Αυτή τη στιγμή είμαι προπονητής και τεχνικός σύμβουλος στην Ολυμπιακή Ομάδα της Ολλανδίας. Προπονώ τα 470 γυναικών, αλλά βοηθάω και άλλες κλάσεις σε τεχνικά ζητήματα. Οπότε αυτό τρώει περίπου γύρω στις 20 μέρες το μήνα. Δεν είμαι στην Ελλάδα για 20-25 μέρες το μήνα, δεν είμαι στην Ελλάδα, ανάλογα το πρόγραμμα γιατί χρειάζεται να γίνει. Από εκεί μετά... Έχουμε τρέξει κάποια προγράμματα μαζί με τον Ντάνι, τα οποία τα έχουμε ονομάσει Pass the Runner, όπου προσπαθούμε αυτοκερδώς πάντα αυτά στην Ελλάδα. Mm-hmm. Να το ξεκαθαρίσω αυτό, για να μην παρεξηγηθεί. Και πες μας ποιος είναι ο Ντάνι, να μάθει και ο κόσμος. Ο Ντάνις είναι ο φίλος μου, ο αδερφός μου, το άλλο σου μισό στο άλλο αθλητισμό. Ναι. Ναι, τρέχουμε μαζί 15 χρόνια, έχουμε κερδίσει ένα σκασμό μετάλλια παρέα, μια Ολυμπιάδα μαζί και πάει χρόνια αυτή η κολόνια. Ναι, να είστε γεροί να πάει άλλα τόσα χρόνια. Ναι, και σε αυτή τη φάση ο Ντάνις τώρα προσπαθεί να πάρει την πρόκρισή του για τους Ολυμπιακούς του Τόκιο, είναι ήδη στα Κανάρια νησιά και προετοιμάζεται εκεί πέρα. Mm-hmm. Έχουμε φτιάξει αυτό το sailing spot, δηλαδή το λέμε ιστιοπλοϊκό μέρος της εγκαταστάσεις του ΤΕΦΑ Θεσσαλονίκης, όπου κάνουμε κάποια clinics και έρχονται ξένοι αθλητές και κάνουμε προπονήσεις εδώ στην Ελλάδα, στα καταμαράν πάντα. Και από εκεί και πέρα φτιάχνουμε και κάποια clinics, τα οποία τα ονομάσαμε Pass the Runner, Παίρνα το τιμόνι, όπου μαζεύουμε Έλληνες αθλητές να έρθουν να γνωρίσουν το καταμαράν και να προπονηθούν μαζί μας. Αυτά είναι όλα, πώς να το πω, αφιλοκερδός. Μπράβο. Τα κάνουμε. Είναι η κατάθεσή μας προς τα νέα παιδιά και προσπαθούμε γενικά να αναπτύξουμε το καταμαράν με την έννοια του να φέρουμε και κάποιους αγώνες στην Ελλάδα να γίνουν. Να διοργανώσουμε και εμείς κάποιους αγώνες. Πέρσι κάναμε κανέναν αγώνα. Δεν σε ρωτάω για βοήθεια πολιτείας και τέτοια. Δεν έχουμε κάποιο παράπονο από την πολιτεία με την έννοια του ότι... Δεν τη χρειάστηκες.
δεν χρειαζόμαστε. Ναι, δεν, σωστό και αυτό. Δεν σκεφτόμαστε ναι, κατάλαβα. Προς αυτή την κατεύθυνση. Σωστά. Δεν θέλουμε το κράτος να είναι πατερούλης. Σωστά. Σε αυτά που κάνουμε. Αν καταλαβαίνετε τι λέω, κάποιοι ναι. το εκλάβουν υστερόβουλα, αλλά μας, η λογική μας ήταν πάντα ότι πρέπει να πατάμε στα πόδια μας, να μπορούμε και να έχουμε τη δυνατότητα αυτό που έχουμε στο μυαλό μας να μπορούμε να το υλοποιήσουμε με ιδίους πόρους ή χορηγούς ή ιδιώτες. Και όπως στη θάλασσα, έτσι και στη ζωή, να τα καταφέρνεις με δική σου προσωπική προσπάθεια. Καπετάνισμα, θα έλεγα εγώ. Να με επιτραπεί ο ορισμός και η λέξη που δεν υπάρχει. Να αρμενήσεις μόνος σου και όπως θέλεις εσύ. Να αρμενήσεις με τις δικές σου δυνάμεις. Και αυτή τη στιγμή έχουμε καταφέρει, έχουν περάσει από αυτά τα κλίνιξ περίπου 80 παιδιά. Έχει μείνει μία, να το πω, μαγιά περίπου στα 30 παιδιά τα οποία ασχολούνται. Εντάξει, τώρα με τον κορονοϊό έχει λίγο περιοριστεί δραστηριότητα, αλλά πιστεύω ότι μόλις αρχίσουμε και μπαίνουμε στην κανονικότητα, τα περισσότερα παιδιά θα επιστρέψουν. Σκοπός μας είναι να αρχίσουμε να δημιουργούμε αγώνες, αλλά το σημαντικότερο από όλα, σκοπός αυτού του προγράμματος είναι πραγματικά να δώσουμε το τιμόνι στα παιδιά. Δηλαδή, ο Κώστας, ο Ντάνη, ο οποιοσδήποτε, δεν θα είναι εκεί για μια ζωή. Mm-hmm. Κάποια στιγμή πρέπει να κατανοήσουμε ότι, εγώ τουλάχιστον το έχω καταλάβει αυτό, ότι σαν αθλητής Ολυμπιονίκης, πείτε ό,τι θέλετε, παγκόσμιος πρωταθλητής, βάλτε όποιο τίτλο θέλετε, η αθλητική μου καριέρα τελειώνει. Ο χρόνος είναι αμήλικτος με όλους. Η χαρά μου εμένα είναι αυτή τη στιγμή να βλέπω 15χρονα, 16χρονα, 14χρονα, 12χρονα να ασχολούνται και όχι απλά να ασχολούνται. Να παίρνουν τα βήματα και να αρχίζουν να κάνουν αυτά που κάναμε εμείς και όχι αυτά που κάναμε εμείς, ακόμα περισσότερα. Ακόμα καλύτερο. Ακόμα καλύτερα. Είναι λογικό ότι κάποια στιγμή θα ξεπεραστούμε. Αν δεν έχουμε ήδη ξεπεραστεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι αυτό που λέμε, μακάρι ο μαθητής να περάσει το δάσκαλο. Μαθητής να ξεπεράσει το δάσκαλο. Και είναι σημαντικό και δείχνει τι άνθρωπος είσαι, λέγοντας κάτι τέτοιο. Κωνσταντίνε, σε περίπτωση αυτό ισχύει. Mm-hmm. Ναι. Δεν ξέρω, δηλαδή, εγώ δεν θα ήθελα, δεν ξέρω αν θες εσύ κάτι άλλο να συμπληρώσεις. Εγώ πραγματικά σε απολαμβάνω ακούγοντάς και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ειλικρινά σου μιλάω. Και εγώ, ναι, τι να πω, δεν ξέρω, ειλικρινά, πραγματικά νομίζω ότι, γιατί η τελευταία καιρή είναι πολύ περίεργη, mm-hmm. έχουμε χάσει λίγο τον προσανατολισμό μας σε κάποια πράγματα. Νομίζω ότι ο καθένας από εμάς πρέπει να αρχίσει να... Οφείλει να αρχίσει να σκέφτεται ποιος είναι ο ρόλος της σε αυτή τη ζωή. Νομίζω ότι ο κορονοϊός έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να, σε ένα βαθμό, στο να χρησιμοποιήσουμε το χρόνο για να σκεφτούμε. Να λίγο σκεφτούμε περισσότερο. Λίγο περισσότερο και να δούμε τα πράγματα και λίγο διαφορετικά και ίσως να βάλουμε και διαφορετικές προτεραιότητες. Και πιστεύω ότι με όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα γύρω μας, δημιουργείται μια ευκαιρία και η ευκαιρία είναι να βάλουμε τα πράγματα και η ευκαιρία είναι αυτή, να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Τι αξίζει και τι δεν αξίζει. Εγώ τουλάχιστον ως Κώστας, προπονητής, αθλητής και ό,τι άλλο ρόλο παίζω, βλέποντας τη ζωή μου να προχωράει, κάθε μέρα που περνάει κάνω και ένα βήμα πίσω. Και τι εννοώ? Αντιλαμβάνομαι ότι ο πρωταγωνιστικός μου ρόλος μεταβάλλεται. Mm-hmm. Και δεν γίνεται τόσο πρωταγωνιστικός. Δηλαδή, όταν ένας αθλητής κερδίζει, βγαίνει μπροστά, μετάλλια, τα γνωστά. Ναι. Τα ξέρετε. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, όλο αυτό τελειώνει όμως. Και η ουσία είναι πως ουσιαστικά μπορείς να μετουσιώσεις όλο αυτό το πράγμα σε κάτι που θα βοηθήσει κάποιον άλλον να προχωρήσει και αυτό στη ζωή του. Αυτό απαιτεί όμως από σένα να κάνεις ένα βήμα πίσω και να αφήσεις τον άλλον να γίνει πρωταγωνιστής. Θεωρώ ότι ως ένα βαθμό, ως προπονητής, ίσως ως άνθρωπος, το έχω καταφέρει αυτό. Αλλά το δικό μου στοίχημα από εδώ και πέρα είναι εγώ να κάνω πίσω και σιγά σιγά να βγαίνουν νέα. Ναι, και να μπορέσω να βοηθήσω όσο περισσότερο μπορώ νέα παιδιά, νέους ανθρώπους, όσους θέλουν να βοηθηθούν για να γίνουν αυτοί οι επόμενοι πρωταγωνιστές.
Κωνσταντίνε, θα ήθελα πραγματικά, τώρα που μιλήσαμε και αρκετή ωρίτσα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σου. Μας θύμισε πάρα πολύ η παρουσία σου και οι κουβέντες που είπες. Θα σου δώσω το λόγο να κάνεις τον επίλογο της συνέντευξης εσύ, να πεις ό,τι θέλεις. Και πραγματικά, εμένα προσωπικά με έχεις γεμίσει και φαντάζομαι πολύ κόσμο με αυτά που μας είπες. Και από γνώσεις και από σκέψεις. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω την Αγγελική, την Καράνου που το σκέφτηκε και μου στείλε το μήνυμα. Mm-hmm. Είναι χαρά μου. Δεν είναι, πραγματικά δεν είναι αυτός ο σκοπός μου να βγαίνω και να μιλάω ή οτιδήποτε. Αν ήμουν ζωγράφος θα έλεγα τούτο. Η θάλασσα, πώς το λένε, το σκάφος μου είναι το πινέλο μου και η θάλασσα είναι ο καμβάς μου. Mm-hmm. Οι άνθρωποι κρίνονται από τις πράξεις τους και από την πορεία του στο χρόνο και όχι από τα λόγια. Προτιμώ το πρώτο, όχι το δεύτερο. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι αν ο καθένας μπει λίγο σε αυτή τη διαδικασία και αρχίζει και σκέφτεται τις πράξεις του και πόσο αυτό μπορεί να επηρεάσει το περιβάλλον του, mm-hmm. πιστεύω ότι πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ γρήγορα θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε τα πράγματα σε υψηλό βαθμό. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα σε πληγώνει. Αλλά θέλω να πω ότι έχουμε πολλούς λόγους να είμαστε περήφανοι και σαν λαός και σαν άνθρωποι που ζούμε σε αυτή τη χώρα. Έχουμε δημιουργήσει πάρα πολύ καλές στιγμές και έχουμε περάσει και όμορφες στιγμές και νομίζω ότι αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Λίγο να χαμηλώσουμε την ένταση, το volume, λίγο να σκεφτούμε mm-hmm. και πιστεύω ότι θα τα βρούμε τα πατήματά μας. Όπως το κάνουμε και πάντα. Να δώσουμε το χέρι στη νέα... Ναι, όπως το κάνουμε πάντα και να δώσουμε το χέρι στη νέα γενιά, γιατί είμαστε λίγο... Εγωιστές. Παλαιάς, ναι, είμαστε λίγο παλαιάσκοποι. Ναι. Ας αφήσουμε λίγο τα παιδιά να βγουν προς τα έξω και να... Και να τα αφήσουμε ελεύθερα, χωρίς πίεση. Ναι, ναι, να παίξουν μπάλα. Να παίξουν μπάλα ελεύθερα. Μπάλα στα... ναι, χωρίς κανόνες ναι, και όρια. Να παίξουν μπαλίτσα που έλεγε ο Αλέφαντος, μάθε μπαλίτσα, αγόρι μου. Κωνσταντίνε, λοιπόν... πέρασα τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να πέρασες καλά και εσύ και μαζί μας. Και εγώ και ευχαριστώ για το όμορφο πρωινό Σάββατο και τη δυνατότητα που μου δώσατε να μιλήσουμε λίγο για το άθλημα. Και θα είστε πανηδύν. Στο πανηδύν δεν δε λέμε αντίο, λέμε στο πανηδύν γιατί σίγουρα θα σε ξανακαλέσουμε. Έτσι, γιατί είμαι σίγουρος ότι οι επιτυχίες που θα φέρετε και εσύ και η ομάδα σου θα είναι κοντά και άρα θα σας ξαναενοχλήσουμε, κύριε Τριγκόνη. Νομίζω ότι θα με ενοχλήσετε για κάποια παιδιά, δεν θα με ενοχλήσετε για μένα. Έτσι, ωραία, αυτό ωραία. Είναι η χαρά μου. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο Σαββάτου. Με υγεία. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή σας ημέρα.